14 Σαββατοκύριακο. Θα τα πάρει τα λεφτά από το μάστερ, θα τους χρωστάνε. Τι θα γίνει. Α, τι έγινε με αυτό. Θα λέει όλα στη Μέρη Αρώνη. Αποκλειστικά στο πρωινό η Μέρη Σνέτσα. Γράφτηκε ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν με το MasterChef τακτοποιήθηκαν. Δεν έχουν τακτοποιηθεί ακριβώς, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, καλύτερο από αυτό που έχουμε υπάρξει ποτέ. Και αισιοδοξώ πολύ, αλλά δεν το ματιάζω κιόλας. Μόλις πάρεις τα χρήματα, τι θα τα κάνεις? Θα τα κάνω, είναι ωραίο μασουράκι, θα τα βάλω κάτω από το στρώμα μου. Τι γίνεται με το πρωινό του Σαββατοκυριακού? Τι γίνεται, γίνεται κάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση, μα καμία. Μακάρι πάντως για το θέμα της παραγωγής της άλλης. Σιγά σιγά να μην σας πληρώνω. Πάντως εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει στις προθέσεις του Αντένα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να γίνει πρώτο Σαββατοκύριακο. Μπήκες φραγίδα. Και την Παρασκευή γιατί μας ρωτούσες που θα θέλαμε να είναι? Γιατί τότε δεν ήξερα. Και γιατί δεν ενημέρωσε την κυρία Σκορδά, σε αυτή τη φάση, δεν αποκλείω. Μπορεί, σε αυτή τη φάση που μίλησαμε στο άδειο, δεν υπάρχει αυτή. Και γιατί δεν την ενημέρωσε, αγόρι μου, την κυρία Σκορδά, σε Σαββατοκύριακο? Γιατί δεν την ενημέρωσε την κυρία Σκορδά? Βρεθήκατε βασικά! Την ενημέρωσα, θα μου το παίζει τώρα. Α, και καλά, δηλαδή. Βρεθήκατε καταρχά. Ψέματα λέει, μην τον ακούτε. Καλά, δεν μιλάτε κι εσύ, αμάν. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό. Δεν μπορούσα να πάρω συνέχεια. Έλα, πάμε τώρα. Πήγαμε στο παιδικό.